Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Έβαλε τρεις παίχτες στο τείχος. Εκτέλεσε με σέντρα ο Παπαφώτης. Κεφαλιά από κοντά. Να, η πρώτη φάση στον αγώνα είναι για την ΑΕΛ. Ανόρθωσης Ολυμπιακού στις 15 Μαΐου. Στο Γασιπί. Κεφαλιά προς τον Γκουστάβο. Για να δούμε. Πάει να δημιουργηθεί ευκαιρία. Ο Γκουστάβο θα κάνει το σουτ. Ο Κεραυνός θα αποκρούσει. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή στον αγώνα. Καταγράφεται στο 15ο λεπτό. Ο Δημήτρης ο Αβραάμ. Πιέζει ο Γκουστάβο, κερδίζει την μπάλα και έχει μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Θα το κάνει στην δεύτερη του προσπάθεια. Μέσα σε ένα λεπτό ο Γκουστάβο ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό. Πήρε την μπάλα από τον Αβραάμ, πλάσαρε τον Κεραυνό. Εδώ ξανά. Κερδίζει την μπάλα από τον Αβραάμ. Έρχεται απέναντι από την εστία, σημαδεύει και εκτελεί. Σημειώνοντας το 1-0. Εδώ ξανά και ξανά τον γκολ. Ο Πάντιτς. Έγινε νέο λάθος. Ο Κωνσταντινίδης το έκανε. Δεν θα το αξιοποιήσουν τώρα οι του Ολυμπιακού. Έπεσε ο Μάντζης κάτω. Δεν υπάρχει πέναλτι. Λέει ο Φελάς. Στην προσπάθεια του Μάντζη. Θα την ξαναδούμε την φάση. Ξανά. Ο Νταβόρ παίρνει την μπάλα. Την χάνει στην συνέχεια. Ο Μάντζης έχει μια επαφή εκεί με τον Ψησιά. Αλλάζει πορεία και η μπάλα. Για να δούμε εδώ. Να δει την φάση και ο Γιώργος ο Νικολάου από το VAR. Θα πάει να το δει, ναι, διότι υπάρχει αυτή η επαφή που σας έλεγα. Δίνει το πέναλτι απέναντι από τον Κεραυνό. Εκτελεί, αποκρούει ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Και δέχεται το χειροκρότημα από τους συμπαίχτες του και τους ανθρώπους της ομάδας στον πάγκο. Μένει το 1-0. Χάνει την μεγάλη ευκαιρία ο Βασίλης Ομάντζης με τη συμπλήρωση 19 λεπτών. Κοντά θα παίξει με τον Ζαχαρίου. Ντριμπλάρει τον Αντάμοβιτς και στέλνει τη σέντρα στην περιοχή. Έγινε η κεφαλιά από τον Κωνσταντίνο Σωτηρίου. Η μπάλα φύγει έξω ωστόσο. Όπως είπαμε και νωρίτερα στα play-off, δηλαδή στην πίτα φάση, δόθηκε χρόνο σε αρκετούς. Είδαμε και νεαρούς. Σε διακόπτω γιατί ο Γκουστάβο προσεγγίζει την αντίπαλη περιοχή και τώρα κάνει το σουτ στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα για δεύτερη φορά σήμερα στο 34ο λεπτό. Αυτό το γκολ ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δύσκολη προσπάθεια από τον Γκουστάβο. Τρίτη τελική του στον αγώνα, δεύτερο γκολ. 2-0 μπροστά, νέα δεδομένα και βλέπετε πώς αρχίζει και πάλι από λάθος η επιθετική προσπάθεια αυτή του Ολυμπιακού και από ποιο σημείο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο Γκουστάβο. Για να δούμε τώρα το σούτ από μακριά, η μπάλα φεύγει έξω από τον Πάρη τον Ψάλτη, τον δεξιόπιστο φύλακα. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Μιχαήλ έκανε λάθος. Μειώνει η ΑΕΛ με τον νέο εισελθόντα Νικολετίδη. Στο 41ο λεπτό ο νεαρός με το που μπήκε στον αγώνα πετυχαίνει γκολ. Στον πίνακα των σκόρερ του φετινού πρωταθλήματος της ΑΕΛ. Εδώ βλέπετε κόντρα η μπάλα για να καταλήξει στον σκόρερ στην προσπάθεια να απομακρύνει ο Μιχαήλ. Χτύπησε σε σώμα μηνωμένου του Μανρίκε και κατέληξε στον σκόρερ. Πολύ γρήγορη εναλλαγή της μπάλας. Θα γίνει το σούτ από κρούει ο Μιχαήλ από τον Μπάμπιτς. Καλή στιγμή για την ΑΕΛ. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και έκανε το πλασέ. Έχασε την μπάλα ο Κεραυνός με δεύτερη προσπάθεια. Μαρνέρος ο νεοεισελθόν. Ο Γεωργίου σε μια κάθετη κίνηση θα κάνει ο ίδιος το σουτ. Αποκρούει ο τερματοφύλακας Μιχαήλ. Παραφεύγει κόρνερ. Πάντως εδώ συμμετέχει στην επίθεση. Πάει να κάνει και ταχύτητα. Υποδεχόμενος τώρα την μπάλα εντός της περιοχής της ΑΕΛ και πλασάροντας. Αποκρούει ο Κεραυνός. Έλα, Ανδρέα. Περισσότερο τι γίνεται. Η αλλαγή δεν ήταν. Δηλαδή, σε διακόπτω γιατί ο Κα
Έχει μπει ήδη στην περιοχή της ΑΕΛ, αποφεύγοντας τον Ψησέ και στέλνοντας απέναντι, αλλά η μπάλα περνά μεταξύ του Κεραυνού και του Μάντζη. Σούτ ήταν πλασέ προς την εστία, προσπάθησε να κάνει. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος γιατί ακολουθούσε και ο Μάντζης. Πολύ ωραία ενέργεια για την ΑΕΛ, αλλά θα του σταματήσει ο Μιχαήλ στην κάθετη πάσα από τον Μπάμπιτς. Σωτηρίου. Με καλή πάσα για τον Μάντζη, με τη μία βρίσκει τον Γκουστάβο. Ανεβαίνει ο Κά, θα του δώσει την μπάλα εντός της περιοχής. Τον έκλεισε ο Μαρνέρος και ο Ψησέ. Γύρισμα στον Γκουστάβο, αποκρούει με δεύτερη προσπάθεια. Θα δώσει στον Άντωνη Γεωργίου. Μπήκε στην περιοχή και κράτησε την μπάλα και έκανε το γύρισμα. Απέκρουσε ο Μιχαήλ. Άντωνη Γεωργίου με αντίπαλο τον Ομαρχάνη, τον απέφυγε πολύ ωραία. Έδωσε την πάσα, έγινε αμέσως το σουτ από τον νέο εισελθόντα Γεωργίου. Μανρίκε έκανε το σουτ, μπάλα όμως κατέληξε έξω. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα, το παιχνίδι σου καλύτερο.